Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα μιλήσουμε για την Τουρκία, αλλά όχι μόνο για την Τουρκία. Θα μιλήσουμε και για Βαλκάνια με έναν καλεσμένο που τα ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι απέναντί μου ο Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος στο ειδήσεις.gr και μέχρι πολύ πρόσφατα ήσουν και διαχειριστής μιας πολύ σοβαρής ιστοσελίδας που διαχειριζόταν αυτά τα θέματα των Βαλκανίων και την παρακολουθούσαμε σε καθημερινή βάση για να ξεστραβωνόμαστε, Σπύρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Τουρκία. Να ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσω πρώτον για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που βρήκες τον χρόνο να έρθεις. Εντάξει, δεν θέλω να κάνουμε πρόβλεψη τώρα ποιος θα βγει, αλλά πώς βλέπεις τις εκλογές απέναντι σε σχέση με εμάς? Πιστεύω ότι οι εκλογές στην Τουρκία, παρότι δείχνουν ότι είναι σε μια αμφίρροπη κατάσταση, δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι ο νικητής. Κάτι αντίστοιχο με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να λέμε το στραβό το δίκαιο. Τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι υπάρχει περισσότερη ένταση. Η αποχώρηση που έγινε την Πέμπτη από τον Μουχαρέμ Ιντσέ, ο οποίος ήταν ένας από τους 4 υποψηφίους, διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό, το οποίο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα καταλήξει. Αυτό που με απασχολεί όμως περισσότερο από όλα αυτά τα θέματα είναι ότι από τη μία μεριά ο Κίλης Ντάρογλου μιλάει για παρέμβαση της Ρωσίας στα εσωτερικά της Τουρκίας με κατασκευή αυτών των κατηγοριών εναντίον του Ιντσέ ότι γίνανε από τη Μόσχα και από την άλλη ότι οι παρεμβάσεις που έκανε ο Ιντσέ για την αποχώρησή του ότι είναι από πίσω του οι Γκιουλένιστές και το ΠΚΚ. Εδώ βλέπουμε δύο τελείως διαφορετικές απόψεις για δύο ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν αντιμέτωποι στις εκλογές για την Προεδρία της Τουρκίας. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ένταση στο εσωτερικό της Τουρκίας, αμφισβήτηση των εκλογών και δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε το βαθύ κράτος της Τουρκίας να βρίσκεται πλέον ξανά στην πρωτοκαθεδρία. Κάτι που προφανώς ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν δεν κατάφερε να εκαθαρίσει αυτό το βαθύ κράτος που γιγαντώθηκε από το κεμαλικό καθεστώς του Τσέχαπε. Μια Τουρκία σε αναταραχή. Πολλοί μπορεί να χαρούν εδώ στην Ελλάδα και να πούνε εντάξει, αλλά είναι, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για τα ελληνοτουρκικά? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και να εξηγήσω τι συμβαίνει. Πρώτον, αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία. Υπάρχουν άλλα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες Σύριοι εντός της χώρας τους, αλλά είναι στις ελεγχόμενες περιοχές από την Τουρκία στα βορειοδυτικά της Συρίας. Έχουμε 8,5 εκατομμύρια πληθυσμού προσφύγων. Αν ομιγένετο συμβεί κάποια πολιτική αστάθεια εντός της Τουρκίας, σημαίνει ότι αυτός ο πληθυσμός θα αναγκαστεί να φύγει. Δεν πρόκειται να πάει προς τις αραβικές χώρες. Θα είχε πάει έτσι κι αλλιώς αν υπήρχε αυτή η περίπτωση. Αλλά θα πάει προς την Ευρώπη. Αν βάλουμε ότι από τις διώξεις που θα γίνουν, είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη, σε μια περίοδο, σε μια κρίση πολιτική αστάθεια στην Τουρκία, σημαίνει ότι πολύ μεγάλο ποσοστό μιας χώρας σχεδόν 100 εκατομμυρίων, 85 εκατομμύρια κάτοικοι της Τουρκίας, οι πολίτες της, σημαίνει ότι θα έχουμε μαζικές ροές από πληθυσμούς που δεν θα μπορέσουμε όχι να ελέγξουμε καν. Όχι φράκτες να βάλουμε ακόμα και στη θάλασσα, εκείνο το περίφημο δίκτυο που είχαν βάλει για δύο μήνες πόσο ήταν. Δεν θα μπορέσει να σώσει όχι την Ελλάδα μόνο, αλλά νομίζω όλη την Ευρώπη. Άρα καλό είναι να αποφευθεί οποιαδήποτε κρίση όσον αφορά την Τουρκία, να μην υπάρξει πολιτική αστάθεια, γιατί η πρώτη που θα πληρώσουμε το τίμημα της αστάθειας είναι η Ελλάδα. Όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί ότι μετά από τις εκλογές Ελλάδα και Τουρκία, κάποιοι θεωρούν σχεδόν βέβαια ότι πάμε σε μια μορφή συνομιλιών. Πώς το βλέπεις? Σχεδόν το έχουν ανακοινώσει και οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί, μόνο εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς πάντοτε κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όπως και να συμπληρώσω ότι στις τουρκικές εκλογές, για παράδειγμα, ότι οι αναλύσεις όλες που γίνονται από άτομα που δεν έχουν πάει ποτέ στην Τουρκία, οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει ποτέ με κάποιον Τούρκο, αλλά έχουν άποψη και γνώμη όταν δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε την οτροπία του Τούρκου πολίτη, ούτε η λογική που επικρατεί σε αυτή τη χώρα. Και πάντοτε προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα από τη δικιά μας σκοπιά, χωρίς να αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα που μπορούν να έχουν αυτοί οι πολίτες. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, όλοι επιθυμούν μια λύση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Οι πιέσεις είναι πάρα πολλές, είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι έχει από αυτές τις πιέσεις έχει υποκύψει. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η μέχρι τώρα συμπεριφορά του. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει μια διγλωσία στην ελληνική κυβέρνηση και θα έλεγα και μια εκπόρευση εξωτερικής πολιτικής δύο κέντρων.
Το ένα κέντρο είναι το Μαξίμου και το άλλο κέντρο είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό αποδυναμώνει και η δικιά μας θέση και όχι τη θέση της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη θέση και να θυμίσω ότι ο Κιλιτζάρογλου είναι αυτός ο οποίος έβαλε το θέμα των νησιών στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών. Δεν ήταν ο Ερντογάν αυτός που έβαλε στην ατζέντα τα νησιά, τα υπό αμφισβήτηση, τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Ο Κιλιτζάρογλου ήταν αυτό που κάποιοι επιθυμούν να βγει στην Τουρκία. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτή η δυτή προσέγγιση από τη μεριά της Ελλάδας και οι πάγιες θέσεις της Τουρκίας προκαλούν πρόβλημα. Άρα έχω την αίσθηση ότι ένας από τους δύο πόλους στην Ελλάδα μάλλον θα εξαφανιστεί ή θα παραγωνιστεί για κάποιους λόγους, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εκλογές έχουμε, κάτι μπορεί να γίνει και θα προχωρήσουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Αυτό είναι κάτι πάρη το οποίο το ζητάει η Τουρκία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήδη από το 2021, όταν έγινε η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, υπήρξε προσπάθεια από τη μεριά της Τουρκίας να προσεγγίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να συζητήσουν να κάνουν μια αντίστοιχη οριοθέτηση βάσει των όσων συμφώνησε η Ελλάδα με την Ιταλία, αντίστοιχα με την Τουρκία. Επειδή υποθέτω έτσι, και μετά από τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Εκεί πετάξανε το φέση που φοράνε. Ναι. Ήταν τόσο κακές συμφωνίες, τις οποίες θεώρησαν, σου λέω, από την πρώτη συμφωνία, με την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας στους Ιταλούς, με την παραχώρηση κομματιών ελεύθερη διακίνηση, δηλαδή δεν έγινε η οριοθέτηση ακριβώς στα τρίγωνα που πρέπει, στα τριμερή σημεία που πρέπει να γίνεται και από το βορρά, στα βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά. Αυτό υποδηλώνει κάτι, ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται κάθε κίνηση λάθος που κάνει η Ελλάδα και γι' αυτό προσπάθησε να το κάνει. Να σου πω βέβαια ότι οι προσπάθειες που γίνανε από την περιά Ερντογάν να προσεγγίσει το Μητσοτάκη και να συζητήσουν το θέμα αυτό, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας απλά απέφευγε να συζητήσει. Και μπορώ να πω off the record ότι πλέον είναι on the record ότι ακόμα είχε προταθεί ο γιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Μπακογιάννη, ώστε να ξεπεραστεί αυτή η ένταση που υπήρχε από το πράγμα. Νομίζω ότι είχε γίνει μια επαφή στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα γεύμα. Ναι. Τα παρακολουθώ εκ του σύναγκες και ταξιδεύω πολύ τακτικά στην Τουρκία και όχι μόνο στην Τουρκία, σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Μπορεί να υπάρξει η ελληνική κυβέρνηση που θα αντέξει να συζητήσει εφόλης της ύλης λοιπόν, με την Τουρκία? Νομίζω πως δεν υπάρχει τέτοια κυβέρνηση, γιατί υπάρχει ένα εκγενετής λάθος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό ποιο είναι? Ότι έχουμε καθορίσει ένα αφήγημα εδώ στην Ελλάδα ότι το Καστελόριζο έχει 100% εμπειρία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, ότι αυτό ένα, το άλλο, δύο, τρία, πέντε, τα οποία δεν έχουμε εξηγήσει στον κόσμο ότι αν πάμε το Καστελόριζο Φερρυππίν στη Χάγη, το μόνο που δεν θα κερδίσουμε θα είναι την πλήρη επίρρεια του νησιού. Φοβόμαστε να πούμε ότι ειδικά με αυτά που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο. Ακριβώς. Που εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι η Αίγυπτος έχει ανοίξει απλά το χαλί, έχει ρίξει το χαλί για να έρθει η τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να πάρει αυτό που βάσει του δικαίου στους ούγκλους που συνεχώς επικαλούμαστε εδώ, αυτά που λέει η συμφωνία. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να ξυπνήσουμε λιγάκι. Θα πρέπει να καθιδώσουμε στον κόσμο, η πολιτική, έτσι, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε, μεταφέρουμε. Ναι. Δεν εκφράζουμε απόψεις προσωπικές. Μια και μιλάς για ξυπνητήρια, επειδή εμείς που κάνουμε αμυντικό ρεπορτάζ έχουμε προσανατολιστεί μόνο στην Τουρκία. Δεν κοιτάμε την περιοχή που λέγεται Βαλκάνια, που είναι πάρα πολύ σημαντική και που η κοινή λογική λέει ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια και να μοιράζει εκείνη το παιχνίδι. Δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει αυτό. Θα ξεκινήσουμε από την περιβόητη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ θα πάω με το στρατόπεδο αυτών που λένε ότι η συμφωνία ήταν κακή και δεν έπρεπε να υπογραφεί για την οικονομία της συζήτησης. Προσωπικά, για να μην κρυφτώ, λέω ότι ήταν ένα αναγκαίο κακό και ορθώς έγινε. Υπάρχει αυτή η συμφωνία και δεν φαίνεται να υπάρχει πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, εξουσίας εννοώ, που να θέλει να την καταργήσει. Όχι. Και για να μην κρυβόμαστε, Σπύρο,
Όταν ήταν οι διαπραγματεύσεις η εξέλιξη, οι δημοκράτες έκαναν την προσευχή τους να τελειώσει η ιστορία για να μην έρθει καυτή πατάτα στα χέρια τους. Τώρα να τα λέμε όλα και όλα τα λέμε παραμύθια που λένε, και φάνηκε ότι όταν έγιναν κυβέρνηση δεν άλλαξαν τίποτα. Ωστόσο, η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, κρατάει παγωμένη αυτή τη συμφωνία και δεν την εκμεταλλεύεται. Και τι εννοώ? Δεν εννοώ μόνο ότι ελέγχουμε το FIR των Σκοπίων με τα αεροσκάφη μας. Πολύ σημαντικό, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχουν και σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μου. Σου δίνει το δικαίωμα να χτίσεις το στρατό τους. Να χτίσεις το στρατό. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, νομίζω. Και επιπλέον δεν είδα καμία κίνηση, επειδή η Βόρεια Μακεδονία μπήκε στο ΝΑΤΟ, άρα θα αναγκαστεί να αγοράσει οπλικά συστήματα, τα οποία θα είναι μεταχειρισμένα τα περισσότερα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας στους ομιλητές να λέμε η ελληνική αμυντική βιομηχανία πού είναι. Την έχουμε αφήσει λοιπόν στην άκρη αυτή τη συμφωνία. Τι κίνδυνος υπάρχει από αυτό το πάγωμα? Ουσιαστικά κίνδυνος να γίνει ανενεργή η συμφωνία των Πρεσπών είναι πολύ λίγη, γιατί είναι μια διεθνή συμφωνία, άρα τα άρθρα της συμφωνίας αυτής ισχύουν στον αιώνα των αιώνων, αμήν που θα λέγανε και όλοι αυτοί που βγαίνανε στις διαμαρτυρίες εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Από εκεί και πέρα όμως είναι ότι όσο κολυσιεργούμε εμείς να παράξουμε πολιτική μέσα από αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, που για άλλους ήταν θετική, για άλλους ήταν αρνητική, τόσο περισσότερα προβλήματα θα έχουμε. Ήδη είπες ορισμένα ζητήματα από αυτά, υπάρχουν και άλλα. Δεν έχουμε καθορίσει τις διακρατικές μας σχέσεις όσον αφορά τα προϊόντα, ποια θα καθορίζονται σαν μακεδονικά και ποια όχι. Δεν έχουμε καθορίσει ακόμα το θέμα των βιβλίων. Ακόμα τα βιβλία παραμένουν σε αυτά που ήταν πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί φοβάται η κυβέρνηση, λόγω των αντιδράσεων κάποιων μακεδονομάχων, που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, φοβούνται να πούν στους ψηφοφόρους τους ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα για να διευθετηθούν όποιες διαφορές υπάρχουν. Και είναι οξύμορο να βλέπουμε τους περισσότερους από τους νομούς της Βορείας Ελλάδας, της Μακεδονίας, να πηγαίνουν προς τη Βόρεια Μακεδονία. Είτε ναι, για να ψωνίζουν, είτε για να παίζουν στο καζίνο, είτε για να κάνουν διακοπές φθηνές, ενώ στην ίδια στιγμή δεν τους αρέσει να λένε το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Προφανώς ζητούσαν να είναι σκέτο Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως ήταν και το προηγούμενο όνομα, που όλοι έτσι φωνάζανε τη χώρα, ενώ πλέον τη φωνάζουν Βόρεια Μακεδονία σε ένα ξεχωριστό τελείως κομμάτι. Άρα αυτή τη στιγμή η κολυσιεργία αυτή, η αδράνεια της κυβέρνησης, δεν εμποδίζει τη συμφωνία, εμποδίζει την Ελλάδα. Εκείνη το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό είναι το θέμα, Σπύρο, πολύ σωστά το έθεσες, ότι το θέμα του πολιτικού προσωπικού είναι να καταλάβει να κερδίζει η χώρα. Δεν τους ενδιαφέρει. Έστω και μέσα από μια συμφωνία την οποία πολλοί, όπως είπες σωστά, τη χαρακτήρισαν κακή. Μπορούμε να κερδίσουμε κάτι? Δεν βλέπω να υπάρχει πρόθεση. Γενικότερα δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις. Δεν θέλω να τις βάλω στις σουβαλιά όλες. Αλλά οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις και οι περισσότεροι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται τόσο για την Ελλάδα παρά μόνο για το κόμμα τους και την πολιτική του σταδιοδρομία. Μην ξεχνάμε πάρει ότι με αυτή το θέμα του Μακεδονικού, όπως και το θέμα του Κυπριακού, είναι άπειρος κόσμος από πολιτευτές, πολιτικούς, ηγέτες, δημοσιογράφους, που κτίσανε καριέρα από αυτά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, άρα είναι ο μήνας που θρέφει τους υπόλοιπους 11, προφανώς, γι' αυτό. Πώς έχουμε καταφέρει και δεν είμαστε πρωταγωνιστές εδώ στη γειτονιά, στα Βαλκάνια? Δηλαδή, αν έχω καταλάβει καλά, και με τη Σερβία έχουμε αρχίσει και έχουμε κάποια θεματάκια, με τη Σερβία. Έχουμε γενικότερα προβλήματα με όλες τις περιοχές. Υπήρχαν επί εποχής του Νίκου Κοντζιά, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, και θέλω να πω ότι ο Νίκος Κοντζιάς ήταν ένας από τους πιο ενεργούς πολιτικούς στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, διαμορφώνοντας μια θέση για την Ελλάδα, η οποία ήταν στο πάνω ράφι και όχι σε αυτό που θέλουν. Ήταν ενεργή, έπαιζε μπάλα, να το πω έτσι λαϊκά. Ήταν πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Είχε καταφέρει στην περιοχή όχι μόνο των Βαλκανίων με πρωτοβουλίες όπως ήταν των συνοριακών ομάδων που συναντιόντουσαν η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα, τη τετραμερίες μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας. Υπήρχαν πολλές διαδραστικές όπως ήταν το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, όπου συμμετείχε μέσα ακόμα και η Κίνα. Ναι. Συμμετείχαν χώρες οι οποίες είναι πολύ ουσιαστικές και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σε αυτό που γίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, βλέπουμε ότι αυτές οι χώρες διαδραματίζουν και θα διαδραματίσουν πάρα πολλά το επόμενο διάστημα.
γιατί δεν ανήκουν στο μηχανισμό αυτό της Δύσης που θέλει να ηγείται και θέλει και ο Μητσοτάκης τουλάχιστον, ο Πρωθυπουργός, θέλει να είναι σε αυτόν τον μηχανισμό. Άρα με τον αραβικό κόσμο, με τον διαθρησκευτικό διάλογο. Δηλαδή μιλάμε πρωτοβουλίες οι οποίες εν μία νυχτή εξαφανίστηκαν όλες. Ακόμα να σου πω ότι όταν φέτος που άνοιξε ξανά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις συναντήσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπήρχε μια, στο πρόγραμμα του Νίκου Δένδια υπήρχε η προαναγγελία ότι θα γίνει συνάντηση για το φόρουμ αυτών των αρχαίων πολιτισμών. Δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση. Εδώ ξαφανιστήκαμε, εδώ καταφέραμε και χάσαμε τη Λιβύη. Έτσι, τη Λιβύη. Τη χώρα την οποία εκπαιδεύσαμε το στρατό της. Mm-hmm. Τα ξέρεις καλύτερα. Ναι. Αλλά επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, έχω κι εγώ μια τέτοια εικόνα. Καταφέραμε να χάσουμε μια χώρα την οποία την οικοδομήσαμε τη δεκαετία του 80. Οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες, αν θυμάμαι καλά, από την Ελλάδα είχαν πάει στη Λιβύη για να την ανοικοδομήσουν, για να φτιάξουν τις υποδομές. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, όχι μόνο διώξαμε τον πρέσβη όταν υπογράφηκε το τουρκολιβικό μνημόνιο που ήρθε εν μια νυχτή και δεν ξέραμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν πρέσβης, επιτετραμένος. Σε μια χώρα η οποία είναι ζωτικής σημασίας και για τα ελληνικά συμφέροντα και είναι και μια πετρελοπαραγωγός χώρα την οποία την χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι η εξωτερική πολιτική τα 4-7 χρόνια κατάφερε να απομονώσει την Ελλάδα, να την περιορίσει στο ρόλο ενός παθητικού παίκτη της Δύσης, της Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ. Και έχουμε χάσει κάθε επαφή με τα Βαλκάνια. Είπες προηγουμένως για τη Σερβία. Ναι, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες, από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο. Οι άλλες είναι η Ισπανία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Κύπρος. Στην τελευταία πρόταση που έγινε και για την είσοδο του Κωσυφοπαιδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ελλάδα αποφάσισε να πάρει μία θέση, η οποία προφανώς ενόχλησε το Βελιγράδι. Το να δηλώνεις μη παρόν, άρα απέχεις από την ψηφοφορία και δεν καταδικάζεις, δεν καταψηφίζεις την πρόταση αυτή, σημαίνει ότι συμφωνείς στην εισδοχή του Κωσυφοπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κάτι το οποίο είναι κόκκινη γραμμή. Κάτι το οποίο θα έπρεπε ήδη με την Κύπρο, γιατί για το θέμα της Κύπρου έχουμε ακολουθήσει αυτή τη γραμμή της μη αναγνώρισης του Κωσυφοπεδίου και σε άλλα ζητήματα όσον αφορά τη Θράκη, η οποία και αυτή είναι ένα κομμάτι που μπορεί ανά πάσα στιγμή, θα μπορούσε ενδεχομένως, δεν το ασπάζομαι, απλά αυτά που λέγονται θα μπορούσε να ανεξαρτοποιηθεί και να γίνει μια περιφέρεια η οποία είναι ανεξάρτητη. Άρα βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν με πρόνοια απέναντι σε αυτές τις χώρες. Και η Σερβία, κατά ψέματα, είναι μια χώρα την οποία μπορεί να συζητά με όλους, μπορεί να πιέζεται πάρα πολύ από τη Δύση για να ακολουθήσει τις κελεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως παραμένει η πιο ισχυρή χώρα αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια. Ακόμα και από την πολυπληθέστερη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία, η οποία έχει κόσμο και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, έχει κόσμο και στο Κωσυφοπαίδιο, έχει κόσμο και στη Βόρεια Μακεδονία και σε όλες τις περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι έχει ένας εταίρος που δίνει αρκετά λεφτά, ή τουριστικά είτε μέσω των... Μια και είμαστε λίγες μέρες και πριν από τις γερμανικές εκλογές, βλέπεις ότι οι πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν την εξουσία έχουν διαφορές στο πώς αντιμετωπίσουν την εξωτερική πολιτική? Βλέπω ότι δεν έχουν εξωτερική πολιτική. Αυτό σε ρωτάω. Δυστυχώς ήταν απογοητευτικό ότι όταν είδα το φυλάδιο της Νέας Δημοκρατίας με το πρόγραμμα του κόμματος, ήταν σε 7 ακριβώς γραμμές, σειρές, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική, και λίγο παραπάνω ήταν του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πάλι ευχολόγια χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει όραμα για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δυστυχώς αναλώνονται περισσότερο εσωτερικά. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ζυγίζουμε τα πράγματα ανάλογα με τα συμφέροντα τα κομματικά ή τα ψηφοθυρικά, παρά με τα ουσιαστικά που η Ελλάδα έχει ανάγκη να δημιουργήσει.
Για μένα με την Τουρκία θα έπρεπε ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό να συζητάμε μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2016 μετά τη συμφωνία που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε και η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, G2G, κυβέρνηση-κυβέρνηση στη Σμύρνη, αν θυμάμαι ήταν 9 Μαρτίου, η μέρα της γυναίκας είναι τότε. Ναι, νομίζω. Ή 8 ή 9, κάπου εκεί. Η μέρα της νίκης είναι σίγουρα, δεν το θυμάμαι σίγουρα. Λοιπόν, όπου εκεί οριοθετήθηκε ένας χάρτης συνεργασίας σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, σε ό,τι αφορά τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών. Και μου έκανε εντύπωση ότι από τότε μέχρι σήμερα σε αυτούς τους τομείς δεν είχε γίνει καμία μα καμία πρόοδος. Ναι. Που θα ήταν, γιατί κακά τα ψέματα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν θέλεις έναν φίλο σου, έναν εχθρό σου, να το φέρεις πιο κοντά σου, δεν είναι να τον κάνεις φίλο σου. Ναι. Μπορείς να τον κάνεις να συνεργαστεί μαζί σου. Κάτι που θα ακουστεί λίγο παράξενο, αλλά νομίζω ότι όσοι έχουν γνώση θα το καταλάβουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να το κατηγορήσει κανείς για οτιδήποτε υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Ότι ήταν ο κλόν με τα συγχωρήσεως, με εισαγωγικά, της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιθυτίας του όμως δεν άνοιξε ρουθούνη πουθενά. Ναι. Αυτό το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Κάνουμε τη σύγκριση. Επιθυτίας του δημιουργήθηκαν συμφωνίες, όπως η Συμφωνία του Αβραάμ, ναι, όπως η Συμφωνία μεταξύ Βόρειας Κορέας και Νότιας Κορέας, όπως η Συμφωνία που έγινε μεταξύ Κωσοβοπεδίου και Σερβίας, ουσιαστικές συμφωνίες, ναι, οι οποίες όμως, όπως έγινε και εδώ, ότι επί 4,5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ είχε διαμορφώσει ο Νίκος Κοζιάς ως Υπουργός Εξωτερικών, αντίστοιχα ότι, δεν το συγκρίνω έτσι, μην παρεξηγηθώ, ναι. Αντίστοιχα, ό,τι κατάφερε ο Τραμπ μέσα από μια εξωτερική πολιτική της λογικής της business, ελάτε να κάνουμε business για να τα βρούμε, γιατί το χρήμα τα κερδίζει όλα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, κατάφεραν και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σχεδόν παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, ναι. Έχουμε κρίσεις παντού. Τι να συζητάμε? Να συζητάμε για το Ισραήλ με τις Παλαιστίνιους, να συζητάμε για το Σουδάν, να συζητάμε για τη Λιβύη που δεν έχει λήξει ακόμα, να συζητάμε για την Τινησία, να συζητάμε για το Αφγανιστάν, να συζητάμε για το Πακιστάν που λιτζάρανε προχθές, μάλλον συλλάβανε προχθές τον πρώην Πρωθυπουργό, να μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν, η Ιαπωνία να αναπτύσσει πυράβλους στα σύνορα, στο στενό της Ταϊβάν. Ανήκουστα, δηλαδή, ναι. Πράγματα. Μέχρι πριν από λίγο διάστημα ανήκουστα, ναι. Για ποια ειρήνη μιλάμε, όταν το μόνο που τους ενδιαφέρει τελικά είναι αυτοί οι εξοπλισμοί και αυτό το κέρδος από εταιρείες που το μόνο που ενδιαφέρονται είναι περισσότερο θάνατο, γιατί έχουν περισσότερες πωλήσεις. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα που σε βρήκαμε θα σε αναπλούμε συχνά. Πάντα με μεγάλη χαρά. Σε διαβάζουμε κάθε μέρα στο ειδήσεις, πολλές φορές σε κλέβουμε κιόλας. Με μεγάλη χαρά. Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Είναι ακόμη πιο τιμητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.